ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο, καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Κοιτάζω τα μάτια, μήτε ανοιχτά, μήτε κλειστά, μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Τα χέρια μου χάνονται και με πλησιάζουν ακροτηριασμένα. Στην αρχή ήταν ο θυμός της γης. Έπειτα ήρθε ο Απόλλων και σκότωσε το χθόνιο δράκοντα, τον Πίθωνα. Τον άφησαν να σαπίσει. Λένε πως από εκεί προέρχεται το πρώτο όνομα των Δελφών, Πιθό. Σε ένα τέτοιο λίπασμα ρίζωσε και φούντωσε η δύναμη του Θεού της αρμονίας, του φωτός και της μαντικής. Ο μύθος μπορεί να σημαίνει πως οι σκοτεινές δυνάμεις είναι το προζύμι του φωτός, πως όσο πιο έντονες είναι, τόσο πιο βαθύ γίνεται το φως όταν τις κυριαρχήσει. Και συλλογίζεται κανείς πως αν το τοπίο των Δελφών πάλι από μια τέτοια εσωτερική μαρμαριγή, είναι γιατί δεν υπάρχει ίσως γωνιά στη γη μας που να ζυμώθηκε τόσο πολύ από τις χθόνιες δυνάμεις και από το απόλυτο φως. Κοιτάζει κανείς, ανεβαίνοντας προς τον Παρνασσό από τη μεριά του σταδίου, το μεγάλο ανοιχτό τραύμα που χωρίζει σαν από μια τσεκουριά του ηφαίστου τις δυο φεδριάδες από πάνω ως κάτω στην Κασταλία και πιο κάτω ακόμη ως τα βάθη της λαγκαδιάς του πλιστού. Νιώθει το δέος μιας λαβωμένης ζωής που αγωνίζεται να ανασάνει όσο μπορεί ακόμη στο φως και χαίρεται που είναι αυγή και βγαίνει ο ήλιος. Ή ακόμη, καθώς πέφτει η νύχτα, όταν τα τζιτζίκια κουρασμένα σωπαίνουν, μπορεί ένας ψήθυρος να του θυμίσει την τραυλή φωνή της μάντισας Κασάνδρας. Είναι ίσως ο μόνος αυθεντικός τόνος που να μοιάζει με την άγνωστή μας, ενώ την ανεπεξέργαστη βοή της πυθίας. Ο τοτοτή υπόπηδα, Όπολον, Όπολον. Η Κασάνδρα είχε το δώρο της προφητείας, καθώς λένε, όμως ο Θεός θέλησε να μην την πιστεύει κανείς, όπως και εμείς δεν πιστεύουμε. Συλλογίζομαι αυτά τα μεγάλα κύματα βυθού μέσα στο χρόνο που μεταθέτουν τις έννοιες των λέξεων. Λόγου χάρη, η έννοια της λέξης χρησμός, πού έχει πάει στον καιρό μας? Ποιος το ξέρει? Ωστόσο, εκείνο που αισθάνεται κανείς είναι ότι στο βάθος του σημερινού στοχασμού κάτι πρέπει να μένει από εκείνες τις παλιές καταλυμμένες εκφράσεις. Αλλιώς, πώς θα μπορούσαμε να νιώσουμε εδώ μια τέτοια δόνηση? Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου.
όταν πέφτει σίγη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων, αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως που θα με παρασύρουν. Τι θάλασσα, τι θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Μπορείς να πας στους Δελφούς και από τη θάλασσα, από την Ιτιά. Άλλοτε λεγόταν η Κύρα, εκεί που ο Απόλλων οδήγησε το μινωικό καράβι μεταμορφωμένο σε δελφίνι. Έτσι η Πυθό ονομάστηκε Δελφή, αν πιστέψουμε τον ομηρικό ύμνο. Ως μεν εγώ το πρώτον εν ιεροειδέοι πόντο, ειδόμενος Δελφίνι θωής επινιός όρουσα, ως εμή εύχεστε Δελφινίο, αυτά ροβωμός αυτός Δέλφης και επόψη εισέσετε εΐ. Είναι όμορφο να ξεκινάς από την ακρογιαλιά και να μπαίνεις μέσα στα λιόδεντρα, κάτω από τις ασημένιες φυλοσχές του κρυσαίου κάμπου, συλλαβίζοντας, καθώς περνάς, τις ρητίδες της πυκνής σύναξης των κορμών. Κι αν τύχει και σε βαρύνει τούτος ο ίσκιος και σηκώσεις τα μάτια, βλέπεις ξαφνικά στο αϊκίνητο γαλάζιο τον δικόρυφο Παρνασσό, πιο χαμηλά την προέκταση της δυτικής Φεδριάδας και ακόμη πιο χαμηλά την ακρόπολη της Κρίσας. Εκεί τριγύρω γινόντουσαν οι αγώνες αρμάτων που ύμνησε ο Πίνδαρος. Εκείνος ο ρυθμός που ανασένει μαζί με δύο-τρεις άλλες αδρές φωνές πάνω στους Δελφούς. Ναυσί δούτε πεζός ιών και νεύρης, εσύ υπερβοραίων αγώνα θαυματά ανωδών. Λογαριάζουν το τέμενος του Απόλλωνα 200 μέτρα περίπου βάθος με 130 πλάτος, χωρίς να συμπεριλάβει κανείς το στάδιο. Δεν είναι πολύς ο τόπος και είναι φυσικό που τα μνημεία, καθώς συνοστίζονταν εδώ, ήταν αναγκασμένα να αναπτυχθούν σε ύψος, να ανεβούν ψηλότερα από τα άλλα. Σκέψου τη σφίγγα της Νάξου, την κολόνα με τις χορεύτριες, τα φίδια των Πλατεών. Προσπαθεί να τα φανταστεί κανείς όλα αυτά όπως ήταν όταν ανάσαιναν ακέραια. Πρέπει να έμοιαζαν από μακριά με κυπαρίσια, αστραφτερά, πολύχρωμα γύρω από το ναό της Πυθίας. Προσπαθεί. Του έρχεται στο νου η αυγή που είδε ο Ίων. Από την άποψη του φυσικού τοπίου είναι νομίζω συμβατική, όμως αντανακλά, καθώς αισθάνομαι, τη λαμπερή έγλη του Τεμένους, όπως την υποθέτει κανείς τα χρόνια εκείνα. Να, τα τέθρυπα άρματα λάμπουν, ο ήλιος κιόλας φωτίζει τη γης και τ' άστρα φεύγουν τούτη τη φωτιά του εθέρα στη νύχτα την ιερή. Του Παρνασσού οι άβατες κορυφές δέχονται για τους βρωτούς την ημερινή ναψίδα. Τη στεγνή Σμύρνας ο καπνός πετάει προς τις οροφές του Φίβου. Η Δελφίνα κάθεται στο θεϊκό τρίποδα τραγουδώντας τους Έλληνες τις βοές, όποιες κι αν και λαϊδίσει ο Απόλλων. Προσπαθεί ακόμη. Η φαντασία κουράζεται. Οι αναδρομές και οι αναπαραστάσεις, όσο χρήσιμες κι αν είναι, καταντούν από τα πιο απάνθρωπα πράγματα. Τι άλλο έχουμε από το παρόν, τούτο το ακαριέον. Τέλος, προτιμά που πέρασε ο ποταμός του καιρού και γέμισε τον περιορισμένο του το χώρο. Σήμερα, κοιτάζοντας από πάνω προς τα κάτω, ας πούμε από το θέατρο,
Λες πως έχεις μπροστά σου έναν κατοφερικό βυθό όπου όλα είναι ισοπεδωμένα. Αυτά τα μαρμάρινα κομμάτια και οι λαξεμένες πέτρες και οι βράχοι που κύλησαν από παλιά από τον Παρνασσό και όπου κάθισε κάποτε η Σίβυλλα. Ένα βυθό μιας ήσυχης ρηχής θάλασσας όπου αυγάζουν αυτά τα χαλίκια που συλλαβίζει όσο μπορεί ο καθένας κατά τη φύση του. Έναν πολυγονικό τοίχο τόσο ζωντανό που το χέρι σου αυθόρμητα επαναλαμβάνει την κίνηση του μάστορα που πελέκησε και άρμοσε την πέτρα. Ένα λίγισμα του αντίχειρα και του δίχτυ που σηκώνει ένα φουστάνι με την ίδια χάρη που είδες προχτές σε ένα ελληνικό χωριό. Έναν ζωντανό μυρό καθώς λυγίζει το γόνατο για να κατεβεί μια γυναίκα από το άρμα. Κεφάλι σφίγγας με τα μάτια μήτε ανοιχτά μήτε κλειστά. Το χαμόγελο που λένε αρχαϊκό αλλά δεν φτάνει, ενός Ηρακλή ή ενός Θησέα. Κάτι τέτοια αποσπάσματα από μια ζωή που ήταν κάποτε ολόκληρη. Συγκλονιστικά κομμάτια, πολύ κοντά μας, δικά μας μια στιγμή. Και έπειτα μυστηριώδη και προσπέλαστα, σαν τις γραμμές μιας πέτρας γλυμμένης από το κύμα ή ενός κοχυλιού στο βυθό. Όμως αστράφτουν οι φεδριάδες και ξερεί η πέτρα του Παρνασσού και πιο ψηλά δυο αετή μετανισμένα ακίνητα φτερά κινούνται αργά μέσα στο γαλάζιο σαν τους αετούς που απόλυσε κάποτε ο Δίας για να του δείξουν το κέντρο του κόσμου. Ίσως αυτά τα πράγματα να είναι η μεγάλη ανακούφιση. Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γήπα και στο γεράκι, δεμένοι πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων και έπειτα τα χαμόγελα που δεν προχωρούν των αγαλμάτων. Κατά το μεσημέρι στο μουσείο ξανακοίταξα τον ημίοχο. Δεν έζησε πολύ στα μάτια των παλιών, καθώς μας λένε. Ένας σεισμός έθαψε το έργο 100 χρόνια αφού το έστησαν. Αυτός αιώνιος διάλογος στους δελφούς, της οργής της γης και της ιερής γαλήνης. Έμεινα πολλή ώρα κοντά του, όπως και άλλοτε, όπως πάντα. Αυτή η ακίνητη κίνηση σου κόβει την ανάσα. Δεν ξέρεις. Χάνεσαι. Έπειτα προσπαθείς να κρατηθείς από τις λεπτομέρειες. Τα αμυγδαλωτά μάτια με το στυλό διάφανο βλέμμα. Το θεληματικό σαγόνι. Τις σκιές γύρω στα χείλια, στον αστράγαλο ή στα νύχια του ποδιού. Ο χιτώνας που είναι και δεν είναι κολόνα. Κοιτάζεις τις ραφές του, τις ταινίες που τον συγκρατούν στα βρωτά, τα γέμια στο δεξί χέρι που μένουν εκεί κουβαριασμένα, ενώ τα άλογα έχουν καταποντιστεί μέσα στο χάσμα του καιρού. Πόσο την έχουμε προσεγγίσει την ψυχή που τα έπλασε. Θέλω να πω, αυτή τη χάρη στην ακμή της, αυτή τη δύναμη, αυτή τη μετριοφροσύνη και αυτά που συμβολίζουν τέτοια σώματα. Αυτή τη σίγουρη πνοή που κάνει τον άψυχο χαλκό να υπερβαίνει τους κανόνες του λογικού μας και να γλιστρά μέσα σε ένα άλλο χρόνο, καθώς στέκεται εκεί, στην ψυχρή αίθουσα του μουσείου.
Το πρωί στη Μαρμαριά πήγα να ξαναειδώ τα βράχια που κύλησαν από τον Παρνασσό και τσάκισαν το ναό της Αθηνάς, όπως μνημονεύει ο Ηρόδοτος. Στην αρχή του αιώνα μας, μια άλλη καταιγίδα ξεθυλίκωσε πάλι τρία μεγάλα βράχια και αποτέλειωσε το ερείπιο. Τα βράχια είναι εκεί, ανάμεσα στα τσαλαπατημένα έργα των ανθρώπων, δείχνοντας ακόμη ακίνητη τώρα την πρώτη ορμή τους. Θυμήθηκα τον Άγγελο Σικελιανό, καθώς αφουγκράζονταν το ξεκίνημα ενός τέτοιου αγέρα. Ούτε ένας ήχος δεν ακούεται πουθενά, και ξαφνικά μια φοβερή βοή, μια βοή τρανή και απίστευτη, ξεσπά σαν απολούθε. Είναι ο μεγάλος άνεμος του Παρνασσού, όπου απροσδόκητα ξεκινά από τις κορυφές το διάστημα με μια ορμή που λες θα συντρίψει και θα κάνει σκόνη ακόμα και τους βράχους. Οι Δελφοί έγιναν ένα απέραντο ξενοδοχείο, μου έλεγε ένας ντόπιος. Όπως τα χρόνια του Πλουτάρχου, συλλογίστηκα. Είχα θυμηθεί το διάλογό του για τους χρησμούς της Πυθίας. Και τότε το Τέμενος είχε γίνει ένας τόπος περιήγησης με οργανωμένους εξηγητάδες που έδειχναν τα αξιοθέατα στα πλήθη. Η διαφορά είναι ότι στα χρόνια του Πλουτάρχου επισκέπτονταν τους Δελφούς άνθρωποι που είχαν ακόμη κοινές παραδόσεις για μια πίστη που φύρενε, όπως τα Ιεροσόλυμα του καιρού μας. Σήμερα η κοινή πίστη έχει χαθεί και οι άνθρωποι που έρχονται έχουν ο καθένας διαφορετικούς προσωπικούς μύθους. Έπειτα το μαντίο του Απόλλωνα στεγνώνει σιγά σιγά με μικρές πυθοβολές και σβήνει κουρασμένο. Κάποτε ψιθυρίζει φράσεις που θυμίζουν το «αποθανήν θέλω» της σύβυλας εκείνης που λέει ο Πετρόνιος. Τρακόσια τόσα χρόνια ακόμη μέσα στις ρητίδες και τις τυπικές χειρονομίες του Ιερατείου που επαναλαμβάνουν δεν δημιουργούν. «Είπατε το βασιλείο χαμέ, πέσε δέδαλος αυλά, ουκέτη φίβος έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφναν, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον είδωρ». Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο, καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Κοιτάζω τα μάτια, μήτε ανοιχτά, μήτε κλειστά, μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Όπως όλα τα ανθρώπινα, όπως και η ζωή των άστρων, η πυθία του Απόλλωνα είχε την αρχή της από τους θυμούς της γης, είχε και το τέλος της, ουκέτη φίβος έχει καλύβαν. Τώρα πάλι, σαν να έχουμε κλείσει έναν κύκλο, βρισκόμαστε πάλι αντιμέτωποι με το θυμό των φυσικών δυνάμεων που ελευθερώσαμε και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τις κυριαρχήσουμε. Θα έλεγε κανείς πως έχουμε μπροστά μας έναν πίθωνα, πως μας χρειάζεται ένας Απόλλων, ό,τι κι αν σημαίνουν αυτά τα ονόματα. Δεν ξέρω. Αν όμως θέλουμε να κοιτάξουμε τα πράγματα πιο απλά και πιο άμεσα, μπορούμε να καθίσουμε σε μια πέτρα την ώρα που ο ήλιος έχει περάσει το βουνίσιο τείχος του Αηλιά και πάει να βασιλέψει πίσω από την Κιώνα. Το
φως έρχεται τώρα παράλληλο και χτυπά πάνω στις φεδριάδες και τις δείχνει σαν συμπληγάδες, σταματημένες, μισανοιχτές. Είναι γκρίζες και γαλάζιες με τόνους παλιού καθρέφτη, με τραύματα σκουριάς ή αίματος. Κάτω στη μαρμαριά ξεχωρίζουν οι τρεις κολόνες της στόλου, ένα χαμόγελο εκείνης της επίγειας χάρης. Πιο βαθιά οι ελιές αλλάζουν χρώμα, ολοένα μέσα στην απίστευτη ευκινησία του φωτός, από το χρυσοπράσινο στο ασημοπράσινο. Αλλάζουν και οι όγκοι των βουνών, ολοένα πιο ελαφρύ, χρυσό προς το μενεξεδί, από το μενεξεδί προς το χρώμα του πατημένου μαυροστάφυλλου. Μόνο η κορυφογραμμή της κύρφης λάμπει ακόμη μέσα σε ένα κροκάτο φως και ζει για λίγο προτού γίνουν όλα γαλάζια και σκοτεινιάσουν. Κοιτάζεις πάλι το κλιμακωτό τέμενος που χάνεται στους ίσκιους. Αυτό το γυαλό με τα σπασμένα μεγάλα χαλίκια. Θες να ξεφύγεις από όλα αυτά. Θες να ξεφύγεις από αυτή την αλλαγή. Πράγματα και αισθήματα που σε ζαλίζει. Γυρίζεις πάλι στις φεδριάδες που κοίταξες και ξανακοίταξες σε όλες τις ώρες της μέρας, προπάντων κατά μεσήμερα, όταν λαμποκοπούν στεγνές, όταν οι παλιοί καθρέφτες έχουν ξαναβρει όλη τους τη δύναμη. Η σκέψη κρατιέται από αυτές, από τη στεγνή πέτρα που σε διηλίζει. Όσο και να αντιστέκεσαι, δεν μπορείς να μην νιώσεις μια παρυφή ιεροσύνης γύρω από αυτά τα πράγματα. Τούτο τουλάχιστον. Ας μην ψευτίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνημα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα γάλματα, ξεχαστήκαμε και είπαμε πως δεν χάνεται η ζωή τόσο εύκολα, πως έχει ο θάνατος δρόμους ανεξερεύνητους και μια δική του δικαιοσύνη. Πως όταν εμείς, ορθοί, στα πόδια μας πεθαίνουμε μέσα στην πέτρα αδερφωμένη, ενωμένη με τη σκληρότητα και την αδυναμία, οι παλαιοί νεκροί ξεφύγαν από τον κύκλο και αναστήθηκαν και χαμογελάνε μέσα σε μια παράξενη ησυχία.